Καλημέρα φίλοι μου, είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μου Cooking with Helen. Θα κάνουμε άλλη μια συνταγή σήμερα σχετικά μέτρια της σχολείας. Θα κάνουμε λαχανοντολμάδες με πληγούρι. Συνήθως οι λαχανοντολμάδες είναι με κιμά και με ρύζι. Θα τους κάνουμε νηστίσιμους για όσους θέλουν και για να χρησιμοποιήσουν και να φτιάξουν τη συνταγή μέσα στη σαρακοστή. Το πληγούρι, θα το δείτε και εδώ πέρα, είναι σπασμένο σιτάρι. Δέστε το κιόλας. Είναι σπασμένο σιτάρι, είναι πολύ θρεπτικό. Θα το βάλουμε στη συνέχεια εδώ να φουσκώσει. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Έχουμε πάρει ένα λάχανο, όχι πολύ μεγάλο. Θέλουμε περίπου 20 φύλλα να βγάλουμε. Θα το φτιάξουμε στη γάστρα. Δεν θα το κάνω στη κατσαρόλα. Συνήθως στη κατσαρόλα πρέπει να βάλουμε νεράκι, να βάλουμε ένα πιάτο από πάνω, να πατηθούν τα λάχανα για να μην μας ανοίξουν. Στη γάστρα είναι πιο εύκολο. Έχω κάνει και μια συνταγή λάχανο με κρέας στη γάστρα. Είναι πιο εύκολο το λάχανο στη γάστρα. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Λαχανοντολμάδες με πληγούρι. Θα ξεκινήσουμε να κόψουμε το λάχανό μας, το κοτσάνι εδώ πέρα γύρω-γύρω, έτσι ώστε όταν θα το βάλουμε στην κατσαρόλα μας να βράσει, να εισχωρήσει το ζεστό νερό μέσα για να μας ανοίξουν τα φύλλα. Οπα, βγάλαμε ένα κομμάτι. Αρκετό. Δείτε το κι εσείς. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι το λάχανο, θα πάμε πίσω να το βάλουμε να βράσει σε μια κατσαρόλα αλατισμένο νερό. Πάμε να το δούμε. Όση ώρα περιμένουμε να βράσει το αλατισμένο μας νεράκι για να βάλουμε μέσα το λάχανό μας, θα φτιάξουμε το πληγούρι ώστε να φουσκώσει για να είναι έτοιμο μετά να φτιάξουμε τα ντολμαδάκια μας. Έχουμε 300 γραμμάρια πληγούρι. Το πληγούρι είναι σπασμένο σιτάρι, είπαμε. Θα βάλουμε σχεδόν ένα λίτρο ζεστό νεράκι και θα το σκεπάσουμε, να το αφήσουμε κανένα 20 λεπτό τουλάχιστον, ώστε να φουσκώσει και να πιει τα υγρά του. Τώρα θα το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη και θα το αφήσουμε στην άκρη. Όταν θα έχουμε τελειώσει τα φύλλα από το λάχανο, θα είναι νομίζω έτοιμο και το πληγούρι μας. Ωραία. Το νεράκι μας θα αρχίσει να βράζει σιγά σιγά. Θα ρίξουμε αρκετό αλάτι. Και θα βάλουμε το λάχανο με το κοτσάνι που κόψαμε προς τα κάτω. Έτσι. Προσεκτικά να μην καούμε. Και τώρα θα περιμένουμε 10 λεπτάκια. 5 λεπτάκια θα το βράσουμε από τη μια μεριά, 5 λεπτάκια από την άλλη για να ξεκολλήσουν τα φύλλα του. Το νερό μας βράζει πολύ καλά. Κοιτάξτε, ήδη έχω βγάλει 2 φύλλα. Κοιτάξτε τι καλά που βγαίνουνε. Ένα-ένα τώρα, με το που αρχίζει να βράζει, θα τα βγάζετε και θα τα τοποθετείτε στην άκρη. Λοιπόν, βράσαμε το λάχανό μας, το χωρίσαμε στα φύλλα του. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Τώρα θα το ετοιμάσουμε. Θα πάρουμε κάθε ένα φυλλαράκι και θα κόψουμε εδώ πέρα ένα τριγωνάκι. Έτσι. Και θα γίνει ουσιαστικά μια καρδούλα. Αυτό εδώ δεν θα το πετάξετε, θα το βάλουμε μέσα στη γάστρα, κάτω.
για να μην χαλάσουμε φύλλα καλά. Τώρα αυτό εδώ πέρα το φύλλο μπορείτε να το κόψετε και στη μέση, να το δοκιμάσετε, να βάλετε λίγη γέμιση και να το τυλίξετε. Όλα τα φύλλα θα τα φτιάξουμε έτσι, θα βγάλουμε το κοτσάνι, το χοντρό δηλαδή από εδώ, ένα τριγωνάκι όπως σας είπα. Εντάξει, αυτό εδώ το κρατάμε και αυτό εδώ πέρα το κόβουμε στη μέση. Όλα τα φύλλα έτσι. Μέχρι να κάνουμε αυτή τη δουλειά θα τσιγαρίζουμε συγχρόνως και θα χρειαστούμε το πλιγούρι μας. Σχεδόν έχει γίνει, κοιτάξτε το λίγο εδώ πέρα. Σχεδόν έχει πιει. Να το. Έχει πιει όλο το νεράκι. Σε ένα τηγανάκι θα σοτάρουμε 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα. Ένα μεγάλο καρότο ή 2 μικρά καρότα τριμμένα στο τρίφτη. Μια κονσέρβα ντοματίνια ή 3 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη με ελαιόλαδο. Θα βάλουμε και μπαχαρικά, κίμινο, αλάτι, πιπέρι, ένα κύβο λαχανικών, εγώ θα βάλω σίγουρα, και όταν τα τσιγαρίσουμε αυτά και τα σοτάρουμε στο τηγανάκι μας, μετά θα βάλουμε, αφού αποσύρουμε από τη φωτιά, το πλιγούρι. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Σε ένα τηγανάκι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα 2 ξερά κρεμμύδια μας. Θα προσθέσουμε λίγη μαύρη ζάχαρη ή λίγη άσπρη για να βοηθήσουμε στην καραμέλωση των κρεμμυδιών. Τα κρεμμύδια μας έχουν γυαλίσει, κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει, και θα βάλουμε τώρα το καρότο. Θα το αφήσουμε και αυτό ένα λεπτάκι να σοταριστεί με τα κρεμμυδάκια μας μαζί και μετά θα βάλουμε την ντομάτα. Προσθέτουμε την ντομάτα μας. Ένα κύβο λαχανικών. Λίγο πιπέρι. Λίγο κίμινο. Και λίγο ακόμα αλατάκι. Γιατί ο κύβος λαχανικών έχει αλάτι. Θα ανακατεύουμε όλα μαζί. Θα το αφήσουμε ένα λεπτάκι να σοταριστούν και θα τα αποσύρουμε από τη φωτιά. Λοιπόν, σοτάραμε το κρεμμύδι μας, το καροτάκι μας και τα μπαχαρικά. Θα βάλουμε άνηθο και μαϊντανό. Σας έχω δείξει και σε ένα βιντεάκι πώς θα αποθηκεύσετε στην κατάψυξη άνηθο και μαϊντανό. Τα έχω και εγώ τώρα από την κατάψυξη, τα έβγαλα. Θα βάλουμε λίγο άνηθο και λίγο μαϊντανό. Και θα τα ξανατοποθετήσουμε στην κατάψυξη. Δεν έχουμε πάντα άνηθο και μαϊντανό και σέλινο στο σπίτι μας. Γι' αυτό τα ετοιμάζουμε, τα βάζουμε στην κατάψυξη. Δείτε και το σχετικό βιντεάκι μου. Λοιπόν, θα ανακατεύουμε. Και τώρα πάμε να δούμε το πλιγούρι μας. Παιδιά, το πλιγούρι έγινε πάρα πολύ καλό. Έχει πιει όλα τα υγρά. Κοιτάξτε. Τώρα σε αυτό το σημείο εδώ, άμα θέλετε, μπορείτε να το σουρώσετε λίγο. Θα το σουρώσουμε να φύγουν λίγο όσα υγρά έχει, αυτά τα λίγα, και μετά θα το βάλουμε στο μείγμα με το κρεμμύδι και το καρότο. Σουρώσαμε το πλιγούρι μας και τώρα έχει γίνει ωραίο. Θα βάλουμε μέσα στο πλιγούρι τη γέμιση που φτιάξαμε με το κρεμμύδι και το καρότο. Την αφήνουμε λίγο 5 λεπτάκια να κρυώσει στην άκρη. Ήδη έχουμε ετοιμάσει τη γάστρα μας. Όσα τριγωνάκια έκοψα,
τα έβαλα μέσα. Και όσα μικρά φυλλαράκια είχα στο τέλος, επίσης έχω κάνει μια στρώση από λάχανο. Έχω ετοιμάσει και τα κομματάκια μου και μόλις κρυώσει η γέμιση, θα φτιάξουμε τα ντολμαδάκια. Η γέμιση μας έχει κρυώσει και πάμε να δούμε πώς τυλίγουμε τα ντολμαδάκια. Έχω κάνει ήδη εγώ μερικά. Θέλει αρκετό χρόνο, βέβαια όταν πάρετε το κολάι θα μπορέσετε να τα κάνετε όλα πολύ γρήγορα. Ήδη έχω κάνει εγώ μερικά στο ταψάκι μου. Λοιπόν, παίρνουμε ένα φυλλαράκι. Το κόβουμε. Να βγει το κομμάτι. Ορίστε. Βάζουμε από τη γέμιση μας. Προσπαθούμε να το τυλίξουμε. Και γίνονται τα ντολμαδάκια. Τα βάζουμε στριμωχτά στο ταψάκι μας. Κοιτάξτε πόσα κάναμε και έχουμε ακόμα πάρα πολλά. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Στους 200 θα το ψήσουμε κιόλας γιατί θα κλείσουμε και το καπάκι. Άρα δεν έχουν φόβο να καούνε για μία ώρα περίπου. Βάλουμε από πάνω και λίγο λαδάκι, λίγο νεράκι, λίγο αλατάκι. Όχι πάρα πολύ γιατί θα βγάλουν και αυτά λίγα υγρά. Και όταν θα ψηθούν και θα είναι έτοιμα, θα κάνουμε και μια σώσα αυγολέμονο. Τώρα, αν νηστεύετε και δεν θέλετε να κάνετε αυγολέμονο, μπορείτε να βάλετε μόνο λιμονάκι με λίγο λαδάκι να τα χτυπήσετε και να ρίξετε από πάνω αυτή τη σως. Με αυγολέμονο, κομφλάουρ που θα σας δείξω μετά αφού ψηθούν, θα γίνει μια πιο έτσι γευστική σως να ρίξετε από πάνω. Αν νηστεύετε, μην βάλετε αργά. Αν δεν νηστεύετε, βάλτε. Έχουμε τυλίξει τα ντολμαδάκια μας, είναι έτοιμα και τώρα θα βάλουμε λίγο λαδάκι πάνω να ψηθούνε. Λίγο αλατάκι. Και λίγο νεράκι. Πάρα πολύ, τόσο όσο θα το χρειαστούμε για να φτιάξουμε μετά τη σως αυγολέμων. Παίρνουμε και το καπάκι, τα σκεπάζουμε και τα βάζουμε στο φούρνο, στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Το φαγητό μας ψήνεται, είναι στο φούρνο και εμείς θα ετοιμάσουμε σιγά σιγά τη σως αυγολέμωνο. Αν είπαμε νηστεύετε, μην φτιάξετε, μην βάλετε μέσα αυγά, βάλτε τα υπόλοιπα υλικά. Το ταψάκι μέσα, η γάστρα, θα βγάλει και λίγο ζουμάκι. Αν είναι λίγο αυτό το ζουμί, μη στεναχωρηθείτε, γιατί μπορείτε να βάλετε λίγο νεράκι και να το φτιάξετε. Θα χρειαστείτε 3 αυγά χτυπημένα, από ένα μεγάλο λεμόνι ή 2 μικρά λεμονάκια από το χυμό τους, μια κουταλιά βούτυρο, λίγο νεράκι και 4 κουταλιές της σούπας corn flour, το οποίο θα το ανακατέψετε με κρύο νερό το corn flour. Για να το δείξουμε λίγο αυτό και μετά θα πάμε πίσω στο κατσαρολάκι να το φτιάξουμε και λίγο πιπέρι. Θα βάλετε στις 4 κουταλιές της σούπας λίγο κρύο νεράκι να διαλυθεί το κουμφλάου. Και με 1 λίτρο νεράκι θα πάμε να φτιάξουμε τη σώσα αυγολέμωνα. Πάμε να τη δούμε μαζί. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 1 λίτρο νεράκι. Ρίχνουμε μια κουταλιά της σούπας βούτυρο να λιώσει, το λεμόνι μας, το corn flour, ρίξτε και λίγο πιπεράκι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε σιγά σιγά τα αυγά, ανακατεύοντας συνέχεια. Μουσική
Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας, μέτρια να γίνει για να μην μας αρπάξει. Και τώρα ανακατεύουμε μέχρι η σάλτσα μας, η σος, να γίνει λίγο πιο πηχτή, γιατί θα τη ρίξουμε πάνω από τα λαχανοτολμαδάκια μας. Η κρέμα μας άρχισε να πίζει, θέλουμε να γίνει μια ρευστή κρεμούλα. Αν δείτε ότι δεν πίζει, θα βάλετε λίγο ακόμα κομφλάουρ, ώστε να τη φέρετε σε αυτή την υφή. Να μπορούμε δηλαδή, για να βάλουμε εδώ να σας δείξουμε την κουτάλα, κοιτάξτε, έτσι πρέπει να γίνει, γυαλιστερή και ωραία. Σως αυγολέμονο. Όλο αυτό θα το ρίξουμε πάνω από τους λαχανοντολμάδες μόλις γίνουνε. Οι λαχανοντολμάδες μας με πληγούρι έχουν ψηθεί, είναι έτοιμοι. Πάμε να τους ανοίξουμε, να τους δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουν ψηθεί. Να τους δείξουμε και εδώ κοντά. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει και από πάνω. Έχουν λίγο ζουμάκι μέσα, κοιτάξτε, άμα δείτε έχει λίγο ζουμάκι. Αυτό το ζουμάκι μπορείτε, αν θέλετε τώρα, να το πάρετε και να το ρίξετε μέσα στη σως αυγολέμονο που κάναμε. Εγώ τώρα τι θα κάνω, έτσι πως είναι το φαγητό μας, ζεστό ζεστό. Προσεκτικά, μην καούμε. Μπορείτε να μην τη βάλετε όλη τη σως, να κρατήσετε και λίγη για το σερβίρισμα. Και θα τη ρίξουμε από πάνω τη σως. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία η σως αυγολέμονο. Βάλαμε και το λεμόνι, σου έρχεται πολύ έντονα η μυρωδιά του λεμονιού. Πιάνουμε πάλι τη γάστρα μας. Κοιτάξτε. Κάνουμε έτσι την κίνηση για να πάει παντού, να ανακατευθεί. Κοιτάξτε, νομίζω μεγάλη επιτυχία οι λαχανοντολμάδες. Μπορεί να έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί έχουμε το λάχανο, πρέπει να το βράσουμε, να βγάλουμε τα φύλλα, να τα κόψουμε. Νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα, παιδιά, θα σας δικαιώσει, δηλαδή πραγματικά θα πείτε δεν πειράζει, γιατί πρώτα απ' όλα γίνεται και πάρα πολύ φαγητό. Δεν είναι λίγο, είναι για όλη την οικογένεια, έχει γίνει πάρα πολύ. Ίσως να δοκιμάσω κιόλας. Πολύ ωραίο. Το πληγούρι είναι πολύ νόστιμο. Παρόλο που δεν έχουμε μέσα κυμά και ρύζι, νομίζω ότι το φαγητό δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το κυμά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο το πληγούρι. Έχουμε βάλει και το καροτάκι, την ντοματούλα, η σως αυγολέμονο, τέλεια να την κάνετε, κρεμώδες. Πάρα πολύ ωραία, γυαλιστερή από πάνω. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή. Άλλη μια πάρα πολύ καλή, νόστιμη, γευστική συνταγή. Και νηστίσιμη. Vegetarian, ό,τι θέλετε, πέστε την. Πληγούρι, σπασμένο σιτάρι. Πάρα πολύ καλή συνταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε. Θα το λέω κάθε φορά στο τέλος από κάθε ένα βιντεάκι που κάνω. Να είστε καλά. Τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σας!